love's on me. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. Στο πρώτο λεπτό για την Καλαμαριά. Και μπαλιά του Τσέκου για τον Δημητριάδη που κέρδισε την κεφαλιά από τον ταξιάρχη. Ο Νόλης για τον Δημητριάδη που πέφτει κάτω. Και είναι φάουλ, αλλά έξω από την περιοχή, όπως υποδεικνύει ο διαιτητής. Ωραία παλιά για τον Γιώργο τον Βλαχούδη. Βλαχούδη σε θέση βολή, σουτάρι. Μιχαήλ από μακρύνει και Νόλης σε κενή εστία σκοράρει. Στο 21 ανοίγει το σκόρ η Καλαμαριά μετά την πολύ ωραία προσπάθεια του Γιώργου του Βλαχούδη που σούταρε. Απέκρουσε ο Μιχαήλ. Στην πορεία της μπάλας ο Δημήτρης ο Νόλης πλάσαρε εύκολα στο κενό τέρμα στο 21. Απόλλωνας Καλαμαριά, Λάρισα 1-0. Να ο Κούστα σε καλή θέση για σούτ, αλλά τελευταία στιγμή πρόλαβε το πόδι ο Ντολόπουλος κόρνερ. Βρήκε τον Τσέκο και Τσέκος μπαλιά για τον Κούστα. Κούστα σε καλή θέση, σουτ δυνατό. Η μπάλα απομακρύνεται προς τη γνήνα από τον Μιχαήλ, χτυπάει στο δοκάρι και είναι το 2-0. Να ο Κούστα που σημειώνει στο 43 το 2-0. Κέρδισε την κόντρα εκεί, σούταρε, απέκρουσε προς τη γνήνα ο Μιχαήλ. Η μπάλα δεν απομακρύνθηκε στο δοκάρι και στα δίχτυα. Μπάλα στον Προβίδα και αυτός στον Στόικα που κάνει την τρίπλα. Γυρίζει στον Ντασίλβα, δυνατό σουτ out. Δεν βγαίνει ο Μιχαήλ και είναι το γκολ. Το γκολ από τον Κούστα και πάλι. Πήρε την πρώτη κεφαλιά ο Νόλης, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε και ο Κούστα από κοντά την πρότισε στα δίχτυα. 3-0 στο 50. Ο Κούστα, ωραία προσπάθεια από τον Αλβανό, κόδι για τον Νόλη, έρχεται και σουτάρει ο Βλαχούδης και 4-0. Εκπληκτικό το γκολ το τέταρτο του Απόλλωνα από την προσπάθεια του Κούστα που κέρδισε την μπάλα από την γραμμή του πλάγι out. Την διεκδίκησε, προχώρησε, γύρισε στον Ολυμπιακό. Δεν μπόρεσε να σουτάρει. Ήρθε από πίσω ο Βλαχούδης, δυνατό σουτ στο 53. Απόλλωνας Λάρισα 4-0. Προβίδα σε καλή θέση, πλασάρι και 4-1. Από τον Γιάννη τον Προβίδα στο 70 λεπτό, ύστερα από την ωραία πάσα που πήρε από τον Στόικα. Ο Προβίδας προχώρησε, πλάσαρε τον Τζιόλα. Απόλλωνας Καλαμαριάς Λάρισα 4-1. Και πάλι ο Γκέκας που θα βρει τον Σαβίσεβιτς που θα σουτάρει δυνατά και 5-1 από τον Σέρτζιαν Σαβίσεβιτς. Εκτελέστηκε το κόρνερ πρεσαριστά από τον Γκέκας στον Τσέκο. Πήρε την μπάλα και πάλι ο Γκέκας. Βρήκε τον Σαβίσεβιτς, ο τελευταίος σούτερα δυνατά μέσα από την περιοχή. Και Απόλλωνας Καλαμαριά Λάρισα 5-1. Διαστάσεις τριάμβου το σκορ. Το φάουλ από τον... και είναι πέναλτι. Πέναλτι, το μαρκάρισμα. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Ντασίλβα. Μαρκαρίστηκε από τον Καλιμάνη ο Προβίδας και είναι πέναλτι. 88 λεπτό και ο Κώστας ο Μουρατίδης που έχει 3 στα 3 φέτος εύστοχα χτυπήματα πέναλτι αντιμέτωπος με τον Νίκο Τζιόλα. Μουρατίδης λοιπόν στην εκτέλεση του πέναλτι για τη Λάρισα και 5-2 από τον Κώστα Μουρατίδη που ευστόχησε στο πέναλτι. Είναι το τέλος του αγώνα από τον Αθηναίο διαιτητή Γιώργο Φασόλη. Ο Απόλλωνας κέρδισε τη Λάρισα με σκορ 5-2. Μια νίκη επί της Λάρισας μετά από 9 περίπου χρόνια. Η τελευταία στις 27 Ιανουαρίου 1985. 1-0 με γκολ του Φώτη Σαββάκη στο 60. Ευχαριστώ τον κύριο Πρόκοπ και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για μια καθαρή και ευρία νίκη. Κύριε Αχοντήρη, για τα συγχαρητήρια του για την ομάδα μου και για μένα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένο με την ομάδα μου. Είχαμε πριν από το μάτσο πάρα πολλά προβλήματα που εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ στη νύχτα. Εκτός από τους παίχτες που λείπανε με κάρτες, ο Μπαξεβάνος, Τσουλουκίδης, Παλατσίδης, Τσεμερτσίδης και Πενιώτης που δεν ήξερα πώς πάει ο μικρός σήμερα που πήγε πολύ καλά. Ήρθε σήμερα στη νύχτα άλλο πρόβλημα. Έχει πεθάνει ο πεθαρός του Σαμαρά.
έφυγε στη νύχτα στη Σμία για Καστοριά, πήγε την γυναίκα τα παιδιά εκεί και δεν μπορούσε να παίξει, δεν είχε ύπνο. Όλα αυτά ήμουν πολύ ευχαριστημένος με την απόδοση της ομάδας. Someday. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under?